Γεια σας φίλες και φίλοι του MyAegean Photoshop Tutorials. Πιστεύω ότι έχετε μάθει λογική των Actions και όλων των εργαλείων που έχουμε δείξει σε προηγούμενα βίντεο. Δηλαδή, αν καθίσετε και δείτε τα μαθήματα που σας παραδίδω στο MyAegean, από το πρώτο μάθημα, με τη σειρά, μέχρι και το προηγούμενο επεισόδιο, πιστεύω θα έχετε την ικανότητα να δημιουργήσετε και να αλλάξετε φωτογραφίες. Και γενικά το σκεπτικό σας θα έχει αλλάξει με την έννοια της επεξεργασίας των πίξελ και της γενικής φιλοσοφίας της εικόνας. Μάλιστα, μια φίλη μου είπε ότι μέσα από αυτά τα βίντεο έμαθε να μην θαυμάζει τις γυναίκες που φωτογραφίζονται στα εξώφυλλα των περιοδικών, γιατί το μάτι της εξασκήθηκε μέσα από τα tutorials για το τι είναι πραγματικό και τι είναι Photoshop. Μπράβο της. Τώρα, αρκετά με το πολύ τον πύρι-μπύρι και πάμε να δούμε τρισδιάστατα. Από αυτό εδώ το επεισόδιο και μετέπειτα δεν θα σας δείχνω πώς να φτιάχνετε action, αλλά θα μπαίνετε στη σελίδα του MyAegean, όπου σύνδεσμο θα βρείτε στην περιγραφή από κάτω, αν μας βλέπετε από το YouTube, και από εκεί θα κατεβάζετε ένα αρχείο, το οποίο είναι ένα αποθηκευμένο action. Αυτό το action το έχω φτιάξει εγώ, για εσάς. Και από εδώ και στο εξής θα σας δείχνω μόνο το πώς θα το λειτουργείτε. Οπότε έτσι δεν θα περνάτε πολύ ώρα πάνω από το βίντεο και στην κατασκευή αυτού του action, αλλά στη δημιουργία των καλλιτεχνημάτων σας. Πάμε φίλες και φίλοι να δούμε το action που δημιουργεί τρισδιάστατες δημιουργίες. Πάμε. Αρχικά, αν μας βλέπετε από το YouTube, πατήστε στο σύνδεσμο που θα βρείτε στην περιγραφή και αυτός θα σας οδηγήσει εκεί που πρέπει, για να κατεβάσετε το action που σας έφτιαξα. Αφού το κατεβάσατε, θα βρείτε ένα συμπιεσμένο φάκελο RAR. Τον ξεσυμπιέζετε και πάμε να δούμε τι βλέπουμε. Έχουμε ένα αρχείο actions και ένα αρχείο εικόνας. Μην αλλάξετε τις ονομασίες τους, θα έχουμε πρόβλημα αργότερα. Πάμε να δούμε πώς καταχωρίζουμε αυτό το action μέσα στο Photoshop. Διπλό κλικ στο αρχείο. Όπως βλέπουμε, μας άνοιξε το Photoshop και πάμε εδώ να βρούμε στα actions. Να το, MyAegean 3D. Τι έχουμε μέσα? Σας έχω τρία αρχιάκια. 3D Maker Any, Text, Shape. Το κάθε ένα έχει δική του λειτουργία. Είτε έχετε κείμενο, είτε έχετε κάποιο σχήμα, είτε έχετε βάλει κάποια έξτρα πρόσθετη εικόνα. Πάμε να κάνουμε κάποια παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Θα δημιουργήσω μια νέα φόρμα. Τι θα βάλω? Σε φώτο, οριζόντια. Προς το παρόν θα βάλω την ανάλυση στα 200 πίξελα ανά τετραγωνικό. Στο επόμενο παράδειγμα που θα δούμε, θα το κάνουμε λιγότερα πίξελ για να δούμε την διαφορά στη δημιουργία των τρισδιάστατων. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτσι ωραία και καλά. Θα ξεκινήσουμε με κάποιο κείμενο. Ας επιλέξουμε μια πολύ ωραία γραμματοσειρά. Μια παχιά. Μια μεγάλη. Α, αυτή που είχα. Καλή. Τι να γράψουμε? Θα γράψουμε MyAegean. Ναι, γράψουμε MyAegean. Ένα χρώμα φωτεινό. Τι χρώματα έχει το MyAegean? Πορτοκαλί και μπλε. Ας κάνουμε το πορτοκαλί πρώτα. Οπότε βλέπουμε εδώ έχουμε ένα layer text, είναι κείμενο. Οπότε θα κάνουμε κλικ στο 3D Maker Text και θα κάνουμε τις αλλαγές εδώ. Όμως πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να ανοίξουμε μέσα το action και να αλλάξουμε εδώ στο Open. Κάνουμε διπλό κλικ. Όχι πάνω στο κείμενο. Ωραία. Και να βρούμε που είναι το αρχείο Glow που κατεβάσαμε από πριν.
βέβαια. Αυτό είναι το αρχείο Glow. Το κλείνουμε, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Οπότε, τώρα διορθώσαμε στο Open την διαδρομή του αρχείου Glow, της φωτογραφίας αυτής. Καλό είναι να μην μετακινείτε τους φακέλους, οπότε αυτό το αρχείο, το Glow, βάλτε το σε ένα φάκελο που δεν θα το πειράξετε αύριο μεθαύριο και θα το έχετε μόνιμα σε μια θέση και όταν θα κάνετε τα τρισδιάστατα σχήματά σας, να πηγαίνει αυτόματα το Photoshop και να το βρίσκει, να μην κάθεστε να το ψάχνει κάθε φορά. Οπότε ξανακλείνω εγώ εδώ πέρα και πατάω το play. Ανοίγει μόνο το Tag Glow και όλα αυτά και τώρα μας ζητάει να φτιάξουμε το μέγεθος και το σχήμα του text. Με πατημένο το Shift θα αλλάξω το μέγεθος του με σταθερό ρυθμό, ύψους και πλάτους. Ας πούμε εδώ, το φέρω κάπου εδώ και με πατημένο το Control θα πάρω μια γωνία και θα τη μεγαλώσω. Να φαίνεται ότι είναι λίγο μεγάλη η μια πλευρά και μικρή η άλλη, άρα είναι σαν να έχουμε μια οπτική γωνία ότι η αριστερή πλευρά είναι πιο κοντά σε μας, ενώ η δεξιά γωνία είναι πιο μακριά. Νομίζω είναι ωραίο έτσι, για να το ξαπλώσω λίγο, ωραίο φαίνεται. Και πατάω το tick για να συνεχίσουμε με τα φίλτρα. Κάνει αυτόματα κάποιες αντιγραφές επικολλήσεις στον layer. Βλέπουμε ότι κάνει δουλειά κάτω δεξιά. Θα περάσουν και κάποια φίλτρα που θα τα δεχτούμε. Να είμαστε layer style. Εδώ βάζει τις εσωτερικές εσωτερικούς shadow. Δεν ξέρω στα ελληνικά πως λέγεται. Πατάμε OK. Εδώ δίνει εξωτερική shadow. Σκιά, το θυμήθηκα. Σκιά. Μόνο OK θα πατάτε, δεν θα τα αλλάξετε. Βέβαια, αν θέλετε να πειραματιστείτε, αλλάξτε τα. Εδώ δίνει και άλλη σκιά στα υπόλοιπα layer. Το ίδιο. Τώρα εμφανίστηκε ένα layer που λέγεται Top Glow. Αυτό το κατεβάστε ίσια κάτω. Θα το φέρετε το κάτω μέρος ίσα ίσα περίπου με το text. Θα κατεβάσετε και την κορυφή του κάπου εδώ. Θα μαζέψετε τις άκρες και μετά θα πατήσετε αυτό το κουμπάκι. Θα αλλάξετε τη ρύθμιση σε custom και θα το στραβώσετε όπως σας αρέσει. Ας πούμε εδώ. Ωραίο είναι. Το κρατάω εδώ. Πατάω το tick και δείτε τι θα κάνει. Συνεχίζονται τα φίλτρα, κόψε, ράψε. Το τρισδιάστατο κείμενο είναι έτοιμο. Καλή συνέχεια. Πατάμε το stop. Και είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Όπως ξέρουμε, το MyAegean έχει και το μπλε εδώ πέρα. Οπότε θα το κάνω μπλε εδώ πέρα. Αλλάζω το mode σε hue. Να το... αλλά δεν τελειώσαμε. Υπάρχουν δύο αρχεία, το glow 1 και glow 2. Θα το κατεβάσω κάτω. Το glow 1 που βρίσκεται δεν το βλέπουμε. Πάμε σε αυτό εδώ το εργαλείο. Να το... τώρα για να το μετακινήσουμε, control tab και να το πάμε σε μια γωνία δεξιά συνήθως. Εδώ είναι ωραία. Και το Glow 2, Control Tab, το πάμε εδώ, σε αυτή τη γωνία. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα δημιουργίας ενός τρισδιάστατου text. Πάμε να δούμε τη δημιουργία τρισδιάστατου, τα σβήνω όλα, τρισδιάστατου shape. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φίλτρο. Τα shape είναι ακριβώς από κάτω από τα text, να το. Θα χρησιμοποιήσω ένα οριακή έλλειψη, γιατί όχι. Να είμαστε ένας κύκλος. Όπως είπαμε, πρέπει να διορθωθεί εδώ το action.
είμαστε. Είναι από πριν ο φάκελος μαρκαρισμένος, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον glow από αυτό το φάκελο. Και όπως βλέπουμε εδώ, η διαδρομή θα αλλάξει. Άλλαξε. Το κλείνω, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε, ας παίξουμε με το play. Ωραία, τώρα πάλι επιλέγει το μέγεθος. Το κάνουμε έτσι. Έτσι. Πάμε και λίγο. Έτσι. Συνεχίζει τώρα. Κάνει αντιγραφή επικόλυση για να κατεβαίνει προς τα κάτω. Οκ. Να το top glow. Κατεβάζω κάπου εδώ. Φαίνω πιο μέσα. Τις άκρες. Το αυτοκονίδιο. Το ρυθμίζω στο custom. Και το στραβώνω. Πατάω το tick. Ξεκινάει αυτό. Συνεχίζει. Έτοιμο το τρισδιάστατο σχήμα σου, είναι έτοιμο. Καλή συνέχεια λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Στην περίπτωση του στρογγυλού τώρα τα glow 1 και glow 2 δεν χρειάζονται, οπότε θα τα σβήσω. Αλλά υπάρχουν και κάθε περίπτωση που κάποιος θα χρειαστεί. Οπότε είναι έτοιμο το σχήμα. Βέβαια θα του δώσω ένα παραπάνω χρωματάκι. Έτσι, γιατί μου αρέσει εμένα. Αυτό που είχα βάλει. Ωραία. Πατάω το hue. Πλάκα έχει. Αυτό λοιπόν είναι και η δημιουργία ενός τρισδιάστατου shape. Και πάμε να δούμε πως θα κάνουμε τρισδιάστατο. Τα σβήνω αυτά. Ένα οτιδήποτε αντικείμενο, οποιαδήποτε εικόνα. Έχω βρει εδώ πέρα μια εικόνα μιας κασέτας, την οποία θα αντιγράψω το URL. Open. Και άλλη. Θα κάνουμε τρισδιάστατη αυτή την κασέτα. Να τη. Η επιλογή αυτής της εικόνας ήταν μετά από ψάξιμο, γιατί δεν θέλουμε να έχει άσπρο background, θέλουμε να μην έχει καθόλου background. Όπως βλέπουμε εδώ τα κουτάκια τα άσπρο γκρι δηλώνει ότι background δεν υπάρχει. Γι' αυτό και μετακινείται. Βλέπουμε. Οπότε το βάζω εδώ. Να τη κασέτα μας. Όπως παρατηρούμε στον πάτο της κασέτας, υπάρχει μέρος της κασέτας που δηλώνει το τρισδιάστατο. Βλέπουμε εδώ. Δεν θέλουμε να είναι τρισδιάστατο, θέλουμε να είναι κάτι δυσδιάστατο για να γίνει τρισδιάστατο. Οπότε θα το σβήσω. Λοιπόν, επειδή σίγουρα ξέρουμε ότι υπάρχουν τρύπες εδώ, ενώ στο τρισδιάστατο έτσι πως είναι φτιαγμένο δεν υπάρχουν τρύπες, θα αναποδογυρίσουμε Ctrl Tab. Και rotate 180 μοίρες. Ωραία, τη γυρίσαμε ανάποδα. Οπότε το τρισδιάστατο μέρος που θα φαίνεται θα είναι από την πίσω πλευρά. Οκ, λοιπόν, κάνουμε κλικ στο 3D Maker Any, γιατί δεν είναι ούτε text ούτε shape. Διορθώνουμε, όπως είπαμε, από το open το που βρίσκεται το glow. Μπορεί να μην σας χρειαστεί αργότερα, αλλά έτσι κι αλλιώς θα το βάλετε το glow, γιατί δεν ξέρετε πότε θα σας χρειαστεί. Ωραία, έτοιμο, δεν μας ενδιαφέρει τώρα, και κάνουμε play. Το μέγεθος που προτείνει είναι πολύ καλό, δεν θα το αλλάξω. Να δω και το top glow, μαζεύουμε τα άκρα. Καλό είναι. Μετά το τικ. Και αυτή λοιπόν είναι μια τρισδιάστατη κασέτα. Βλέπουμε εδώ πέρα τη λεπτομέρεια
στο εσωτερικό με τα δοντάκια. Εδώ βλέπουμε την άκρη. Και επίσης γυαλίζει. Αυτά λοιπόν είναι τα φίλτρα δημιουργίας τρισδιάστατων υψηλής ανάλυσης. Σε πιο χαμηλή ανάλυση το τρισδιάστατο έχει μεγαλύτερο βάθος. Και αυτό θα σας το δείξω τώρα με μόνο ένα παράδειγμα. Γιατί και τα υπόλοιπα φίλτρα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε πάω να δημιουργήσω μια φόρμα. Όπως και πριν θα βάλω το photo horizontal που είχα φτιάξει. Και αντί για 200, που με αυτό ξεκίνησα, θα πω ακριβώς στη μέση. 100. Οκ. Okay. Βγάζω την κασέτα. Θα βγάλω και από εδώ την κασέτα. Και θα φτιάξω ένα κείμενο στα 200 πίξελα ένα τετραγωνικό. Text. Θα φτιάξουμε λοιπόν. Και το μήνυμα ότι τελείωσε. Πάμε τώρα το ίδιο στα 100 πίξελ. Ορίστε, οι διαφορές λοιπόν. Βγάλω τα κλώ αυτά, δεν μας χρειάζονται. Οι διαφορές στα 100 πίξελ ανά τετραγωνικό και τα 200 πίξελ ανά τετραγωνικό. Βλέπουμε το πάχος, το βάθος από το text. Έχουμε τις βασικές τους διαφορές. Οπότε η επιλογή των πίξελ ανά τετραγωνικό παίζει σημαντικό ρόλο στο βάθος που θέλουμε να δώσουμε στο τρισδιάστατο. Αυτό να το έχετε κατά νου οπωσδήποτε. Όταν θα θέλετε να δώσετε ένα μικρό βάθος ή όταν θέλετε να δώσετε μεγάλο βάθος. Και μετά να συνδυάσετε τις δημιουργίες σας σε διάφορες αφίσες, εικόνες, πίνακες, ό,τι θέλετε. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, καλές δημιουργίες και να είστε καλά!